Καταγγέλουμε οι φοιτητικοί σύλλογοι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ την απαράδεκτη στάση της διοίκησης του αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας που για άλλη μια φορά δεν δέχεται να συζητήσει μαζί μας. Ενώ έχουμε έρθει εδώ με αποφάσεις δεκάδων φοιτητικών συλλόγων του Πανεπιστημίου Πατρών. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα για άλλη μια φορά. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Δεν βγαίνει ο μήνας και δεν νοείται αυτή τη στιγμή η διοίκηση του αστικού ΚΤΕΛ να μην συζητάμε τους φοιτητικούς συλλόγους. Έχουμε συγκεκριμένα αιτήματα. Ζητάμε δωρεάν μετακίνηση για όλους τους φοιτητές. Ζητάμε μείωση των δρομολογίων των λεωφορείων. Δεν γίνεται να συμβαζόμαστε σαν τις σαρδέλες στα λεωφορεία, να περιμένουμε να περνάνε 2 και 3 λεωφορεία στα οποία δεν χωράμε να μπούμε και να ανέβουμε στο πανεπιστήμιο. Μέχρι να ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα, ζητάμε τουλάχιστον οι εστιακοί φοιτητές να έχουν δωρεάν κάρτα μετακίνηση με περιόριστα δρομολόγια και η μηνιαία κάρτα από τα 40 ευρώ και τις γραμμές 6 και 9 να πέσει στα 20 ευρώ. Δίνουμε ξανά ραντεβού το επόμενο διάστημα για εκ νέου κινητοποίηση στο αστικό ΚΤΕΛ. Έχουμε ήδη μαζέψει πάνω από 1.700 υπογραφές οι φοιτητικοί σύλλογοι και δεν θα σταματήσουμε μέχρι τα αιτήματά μας να ικανοποιηθούν. Η νέα γενιά έχει ιδανικά!